Ο χρόνος μπορεί να μετρά αντίστροφα για το πρώτο κρίσιμο τέτα-τέτ Biden-Erdogan, όμως οι ΗΠΑ βήμα δεν κάνουν πίσω στην υπόθεση των S-400. Καλούν για άλλη μια φορά την Άγκυρα να εγκαταλείψει άμεσα το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, παρά τις προσπάθειες του Τούρκου Υπουργού Άμυνας να κάνει το μαύρο άσπρο και να παρουσιάσει την επίμαχη αγορά ως μια ανάγκη για την αμυντική θωράκιση της χώρας του. Bu sistemin herhangi bir şekilde durduğu yerde kimseyi tehdit etmesi söz konusu değildir. Kimse için. Η απάντηση ήρθε από το State Department σε ερώτηση του site Hellas Journal. Προτρέπουμε την Τουρκία να εγκαταλείψει το σύστημα S-400. Η αγορά του συστήματος S-400 θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρατιωτικής τεχνολογίας και του προσωπικού των ΗΠΑ και της Συμμαχίας, υπονομεύει τη συνοχή και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ. Μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, ο Τούρκος συγγραφέας και αναλυτής, ο Νέρ Σάγκαπταϊ, εκτίμησε πως δύσκολα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα απεμπλακεί από τον ρωσικό εναγκαλισμό. That Erdogan needs the U.S. Much more than the U.S. needs him at the moment. So he has kind of played cool and avoided taking Erdogan's calls. And Erdogan will try to court Biden, but he will have to ultimately pick Putin because he cannot not pick Putin. Είναι θέμα χρόνου. Να τα βρουν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους, θα τα βρουν. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή να σταθούμε και να λύσουμε κάποια θέματα. Στον αντίποδα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ υπογράμμισε ότι η νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ δίνει νέες προοπτικές στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι σχέσεις μας με τους Αμερικανούς είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτή την περίοδο και πρόκειται μέσα από την αναθεώρηση που συζητούμε τώρα της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ να πάει ακόμα καλύτερα.